Πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα διαβάσει το βιβλίο ενός διάσημου Αμερικάνου οικονομολόγου, του Ρόμπερτ Κιουσάκη, ο οποίος μιλούσε για το τεθαρτημόριο του πλούτου. Τώρα, αυτό το βιβλίο εξηγούσε μια αρκετά απλή ιδέα, την οποία πάνω κάτω όλοι την ξέρουμε, αλλά μερικές φορές μπορεί να ξέρεις κάτι, αλλά να μην ξέρεις ότι το ξέρεις και όταν το ακούς από κάποιον άλλον να το συνειδητοποιείς. Κάτι τέτοιο είχε γίνει με μένα όταν είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έλεγε λοιπόν ο Ρόμπερτ Κιουσάκη ότι υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι για να κερδίσεις κάποιους χρήματα. Ο πρώτος είναι να είναι υπάλληλος, ο δεύτερος είναι να είναι αυτοαπασχολούμενος και ο υπάλληλος και αυτοαπασχολούμενος ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι ανταλλάσσουν χρόνο με χρήμα, πουλάνε την ώρα τους έναντι κάποιου ποσού, είτε έχουν τη δικιά τους ατομική επιχείρηση είτε δουλεύουν για κάποιον άλλον, και ότι από την άλλη πλευρά ήταν ο επιχειρηματίας και ο επενδυτής. Και ο επιχειρηματίας και ο επενδυτής ουσιαστικά είχαν ή άλλους ανθρώπους ή τα χρήματα να δουλεύουν για εκείνους και το εισόδημά τους δεν ήταν εξαρτημένο από το χρόνο που βάζανε. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα δεξιά του τεταρτημοριού, δηλαδή οι υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερο ρίσκο, ενώ ο επιχειρηματίας απ' την άλλη είχε απεριόριστο κέρδος και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο ρίσκο, σε αντίθεση με τον υπάλληλο, ας πούμε, που έχει ένα συγκεκριμένο ρίσκο, το να χάσει τη δουλειά του, χειρότερα τι γίνεται σε γενικές γραμμές, αλλά ταυτόχρονα είχε και πολύ συγκεκριμένο ταβάνι στα χρήματα που μπορεί να κερδίσει. Τώρα, από στατιστικές που γίνονται, γνωρίζουμε ότι πάνω από το 80% των ανθρώπων θα ήθελαν να έχουν τη δική τους επιχείρηση. Ο λόγος που δεν δοκιμάζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση είναι ακριβώς αυτό το ρίσκο. Ότι απαιτείται τεράστιο ρίσκο, είναι ένα τεράστιο ρίσκο, το να αφήσει κάποιος την ατομική του επιχείρηση ή τη δουλειά του για να πάει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να θα χρειαστεί να επενδύσει πάρα πολλά χρήματα κτλ. Στο δίμερο σεμινάριο, ένα από τα πράγματα που θα γίνουν είναι ότι θα εξηγηθεί και θα αναλυθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ απλά συγκεκριμένα μετρήσιμα βήματα, πώς κάποιος μπορεί από τα αριστερά τεταρτημόρια να περάσει στα δεξιά χωρίς να ρισκάρει. Δηλαδή, πώς κάποιος μπορεί να αρχίσει part-time να χτίζει τη δική του online επιχείρηση, να αρχίσει αυτή η επιχείρηση να του δημιουργεί εισόδημα και έσοδα χωρίς να αφήσει αυτά που ήδη κάνει, και όταν αυτή η επιχείρηση αρχίσει να μεγαλώνει και να του δημιουργεί κανονικά full-time εισοδήματα, από εκεί πέρα να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε ουσιαστικά ένα από τα πράγματα που θα αναλυθούν είναι πώς κάποιος μπορεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση χωρίς να χρειαστεί να ρισκάρει και χωρίς να αλλάξει τις σταθερές που υπάρχουν στη ζωή του.